Καλώς ήρθατε, είμαστε η Θεοδοσία Παπαδήμα, ο Ζανής Βιδάλης και η Βασιλική Χριστοφιλοπούλου και σας παρουσιάζουμε μία πρόταση επανασχεδιασμού του ιστοχώρου του My Studies. Πρόκειται για ένα λειτουργικό πρωτότυπο που αναπτύξαμε στα πλαίσια του μαθήματος επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής στο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων του ΕΚΠΑ. Το My Studies είναι ένας ιστότοπος στον οποίο φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν μαθήματα, να εκδώσουν πιστοποιητικά και να δουν τη βαθμολογία τους, όπως αντίστοιχα οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες να καταχωρήσουν βαθμολογίες. Με την επίσκεψή τους στον ιστοχώρο, οι χρήστες μπορούν να δουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο. Με τη σύνδεσή του, ένας φοιτητής αρχικά βλέπει στατιστικά σχετικά με την πρόοδό του και έπειτα δύνεται να επιλέξει μεταξύ των εξής τριών βασικών ενεργειών. Στη βαθμολογία εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των βαθμών του, όπου μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση είτε με τα φίλτρα είτε πληκτρολογώντας. Στις δηλώσεις, ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα στα οποία θέλει να εξεταστεί το τρέχον εξάμηνο. Έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της δήλωσης, την οποία μπορεί να επεξεργαστεί, να απορρίψει ή να οριστικοποιήσει. Στα πιστοποιητικά, ο φοιτητής κάνει αίτηση για κάποιο πιστοποιητικό, το οποίο μετέπειτα μπορεί να αναζητήσει και να κατεβάσει στο ιστορικό του. Με τη σύνδεσή του, ένας διδάσκων αρχικά βλέπει στατιστικά σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκει και έπειτα δύνεται να επιλέξει μεταξύ των εξής τριών ενεργειών. Στα μαθήματά μου παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα μαθήματα που διδάσκει, καθώς και με τις βασικές πληροφορίες τους, τις οποίες μπορεί εύκολα να τροποποιήσει. Στο βαθμολόγιο, ο χρήστης αρχικά επιλέγει το μάθημά του, έπειτα εισάγει τις βαθμολογίες στον κατάλογο και ύστερα μπορεί να κάνει οριστικοποίηση, επεξεργασία ή προσωρινή αποθήκευση του βαθμολογίου. Στο ιστορικό βρίσκονται οι ενέργειες που πραγματοποίησε ο χρήστης και υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τους σε μορφή PDF. Τέλος, όλοι οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα στοιχεία του λογαριασμού τους από το μενού στο προφίλ. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.